Η οικογένεια των bobber μοντέλων της Honda μεγαλώνει με την έλευση του νέου Rebel 1100. Το Rebel 1100 βασίζεται πάνω στο 500, έχοντας σχεδόν πανομοιότυπο στυλ, με μεγαλύτερο όμως κινητήρα και πιο ποιοτικά περιφερειακά. Όπως και το 500, έτσι και το 1100 δείχνει φιλικό όσον αφορά τις διαστάσεις του. Ο κινητήρας όμως προέρχεται από το Africa Twin. Είναι 1100 κυβικά, τροποποιημένος όμως κατάλληλα για να ταιριάζει στον χαρακτήρα της μοτοσικλέτας. Η μέγιστη ισχύς του είναι 87 ύπη στις 7.000 στροφές και η ροπή του φτάνει τα 10 κιλά στις 4.750 στροφές. Το νέο Rebel έρχεται με γκάζι ride-by-wire με 3 riding modes συν ένα user mode το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί από τον αναβάτη, traction control και wheelie control το οποίο προσωπικά πιστεύω πως θα είναι αχρίαστο. Το ρεζερβουάρ θα έχει χωρητικότητα 13,6 λίτρα και το βάρος της μοτοσικλέτας θα είναι 223 κιλά στη βασική έκδοση, ενώ σε αυτήν με το κυβότιο διπλού συμπλέκτη, το DCT δηλαδή, θα προστίθονται άλλα 10 κιλά. Οι εναρτήσεις του νέου Rebel θα αποτελούνται από πυρούνι με διάμετρο καλαμιών 43 χιλιοστά και από δύο πίσω αμορτισέρ, ενώ οι τροχοί του θα έχουν διαστάσεις 18 ίντσες για μπροστά και 16 ίντσες για πίσω. Με το νέο Rebel 1100, η Honda επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια απουσίας στην κατηγορία των μεγάλων cruiser μοτοσυκλέτων.